Χθες, παιδιά, έχασε ο Αγγελόπουλος την ασυλία. Παίζαμε τον Αναγνωστόπουλο στο τέλος. Γιατί πλέον οι ασυλίες γίνονται από τα παιχνίδια. Δεν κάνουν την ατομική ασυλία που είχαμε συνηθίσει. Έχασε και ένα δόντι. Έχασε μαζί με όλα και ένα δόντι, παιδιά. Πρόσεξε να δει χθες. Του βλέπει, ήταν με κλειστά τα μάτια και πήγαιναν τυφλόμυγα το παιχνίδι και κουτούλησε πάνω σε ένα εμπόδιο και μετά είδε ότι του έσπασε το δόντι. Παιδιά ζαλιζόταν, είπε, τον πονούσε το κεφάλι του, αλλά συνέχιζε να παίζει. Τελικά έχασε την ασυλία και έδεσε ο Αναγνωστόπουλο. Ήταν το έπαθλο Βασίλη ο Καλίδη. Ο οποίος έκλεισε και τη μύτη του όταν πήγαν κοντά, δεν ξέρουμε γιατί. Προφανώς καταλάβαμε όλοι. Γι' αυτό μου αρέσει ο Βασίλης, γιατί είναι αληθινός. Γιατί με το που σκάτσανε μύτη άπλητη. Λοιπόν, τι τους μαγείρεψε? Μπέργκερ. Μαγείρεψε πράγματα με ανανά. Με ανανά. Δηλαδή, και μπέργκερ. Ήταν το θέμα ο ανανάς, φτιάξαν σουβλάκια με ανανά, φτιάξαν και μπέργκερ με ανανά. Και την ώρα που πήγε δίπλα του ο Μάριος. Όπως είχαν καλέσει τον Τούρκο, πώς το λέγανε τον Τούρκο. Δεν είχε πάει να το. Η παραγωγή τώρα κάλεσε τον Βασίλη. Τι ωραία. Τώρα τέλειωσε το τουρκικό survivor, δεν έχει λόγο. Καταλαβαίνω. Καλώς ορίσατε σε έναν ακόμα αγώνισμα επάθλου. Όλοι οι παίκτες θα ξεκινάτε το κάθε αγώνισμα με 5 ζωές. Κάθε φορά που κάποιος παίκτης θα χάνει μία ζωή. Όταν θα χάσει και τις 5 του ζωές, θα βγαίνει από το παιχνίδι μέχρι ότου να καταλήξουμε στον έναν με τουλάχιστον μία ζωή. Το σημερινό λοιπόν ατομικό αγώνισμα θα αναδείξει εκτός από τον νικητή του επάθλου και τον πρώτο παίκτη που θα πάρει ασυλία για το επόμενο συμβούλιο. Είναι ουσιαστικά αγώνας ασυλίας. Και θα περάσουν το πρώτο εμπόδιο με τον Αγγελόπουλο να περνάει λίγο πιο νωρίς. Ο Κωνσταντίνος βάζει την τρίτη μπάλα πρώτος. Κρατάει τις τρεις ζωές, ο Αγγελόπουλος έχει μόνο μία. Τι έσπασες? Φού φρέναρα, την άκουσα βασικά. Δεν βρήκα μύτη και δόντια μαζί. Πώς πασες? Πώς πασες? Αφού μετά πήγαινε πιο σιγά, δεν με καταλάβες. Θα ζαλίστηκα, έφαγα μύτη και δόντια. Πού το χτύπησες? Εκεί στο κάποιο εμπόδιο τώρα που έβλεπα σε πιο. Πρώτο εμπόδιο και για τους δύο. Χτύπησε ο Αγγελόπουλος πάνω στην προσπάθειά του. Είδες? Ναι, το έχεις βάλει. Ναι, καλά. Θα γίνει, θα βγει ζωντανός από εδώ ή όχι? Δύο παράσημα. Κάθε μέρα έχουμε και από εδώ. Βέβαια, αυτή να δεσπάσουμε και ένα δοντάκι, δεν πάει καλά. Ζαλίζομαι. Πάει. Το κεφάλι σου πώς είναι, δεν βάζεις λίγο νερό στο κεφάλι? Το, τι έπαθα. Ε? Κράκα έκανε το κεφάλι μου. Ή κράκα έκανε το εμπόδιο το κεφάλι μου. Και δεν μπορεί να γελάω σχεδόν γιατί είπε, παίρνει αρέα το δόντι μου και πονάει. Πώς είπες, πολύ ωραία. Άλλη μία θέλει ο Γιώργος και ο Κώστας. Ο Κώστας βάζει πρώτος στην τρίτη μπάλα και κερδίζει. Νικητής ο Αναγνωστόπουλος παίρνει την ασυλία και το έπαθλο. Ο Βασίλης Καλίδης, ο πολύ γνωστός Έλληνας σεφ, θα σου μαγειρέψει τρομερές λιχουδιές. Σε αυτό λοιπόν το έπαθλο μπορεί να επιλέξεις δύο ακόμα άτομα. Σάκη, καλός ή κακός, τα παιδιά που είμαστε μαζί είναι ο Κωνσταντίνος και ο Μάριος. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω το Γιάννη μαζί μου, θα το ήθελα πάρα πολύ, το ξέρει και ο ίδιος. Εγώ δεν πίστευα θα σας γνωρίσω πάντως. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Μία μέρα στην Αθήνα, την άλλη για το Μήνικο. Δηλαδή δεν το πιστεύω ακόμα ότι είμαστε εδώ. Πώς είστε? Εδώ ήρθα να δω πώς. Μόλις λοιπόν, τι γίνεται? Τα έμαθα, πεινάτε. Σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Δεν σας λέω τι είναι ακόμα, θα σας τα αποκαλύψω ένα-ένα. Βοήθεια. Αυτό παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Αυτό εδώ. Αυτό πάει εδώ. Αυτό πάει εδώ. Και βλέπετε εμένα τι κάνω. Εγώ με το Μάριο με καθάρισα το ποτήρι που θα μας έρθει το milkshake. Και ο Κώστας έφτιαχνε σουβλάκια από γαρίδες. Σου έχω μια δουλίτσα και σένα. Φρέσεις γαρίδες. Θέλω να μου περνάς γαρίδα νανά, γαρίδα νανά. Μπορείς? Ωραία. Σκάψτε ακόμα λίγο και θα σας φτιάξω ένα ωραίο milkshake με παγωτό βανίλια. Θέλω να μου βάλεις μέσα εδώ πέρα, στο blender, παγωτό βανίλια. Εντάξει. Μας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Θέλω να μου περνάς γαρίδα νανά, γαρίδα νανά. Μας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Σκάψτε ακόμα λίγο και σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Θέλω να μου βάλεις μέσα εδώ πέρα παγωτό βανίλια. Girl.
Μπράβο. Εντάξει, κλαίω. Παιδιά, η μπαλαμπά είναι λίγο σκληρόπετσι. Λοιπόν, μπελαλαλα. Να σου πω, πες μου, κάνε τον Τάνο, μου στο δόντι μου. Ού, το δόντι έσπασε, δεν μπορώ. Αχ, τι να κάνεις. Αυτά είναι, ναι. Καλή, δεν την νοιάζει καθόλου. Άρα δεν το γουστάρει καν αυτό το πράγμα. Παιχνίδι, παιδιά, έπρεπε να το βγάλουν από τελείω σέμε για τον Τάνο. Έτσι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μισό σέμε. Μα άγιο που σου τα έδωσε. Τώρα έχει πόσο πια, πότε τελειώνει. Τρεις εβδομάδες. Η καρδιά μας το ξέρει πότε τελειώνει. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα, έχουν φύγει από εκεί. Θα γίνει Ελλάδα τελικός. Μένει μόνο τελικός. Ελλάδα θα γίνει που λέμε. Και ο ημιτελικός. Ή όχι. Ναι, αλλά και στον ημιτελικό έχουν γυριστεί τα αγωνίσματα. Α, γυριστεί και ο ημιτελικός. Αυτό με τον Ανανά, παιδιά, δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή, ο Ανανάς λένε ότι είναι αυτός που φτιάχνει τις οσμές του σώματος, τις γλυκαίνει λίγο. Ότι καταλαβαίνω ότι και το μεταβολισμό ήξερα. Και το μεταβολισμό, φέρε μου, αλλά εσύ και. Τώρα δεν ξέρω πώς το πας. Και τις, αυτά που έχει το σώμα και τα λοιπά, τα διορθώνει ο Ανανάς. Δεν είναι τυχαίο που του βαράνε Ανανά φαίνεται εκεί πέρα. Κοίταξε, είναι εξωτικό. Ναι, εξωτικό. Όλοι μαζί και ο Σπαλιάρας μόνος του. Άλλο bullying στο Σπαλιάρα, παιδιά αυτό. Κάτι λένε για το Σπαλιάρα, ότι θα φτάσει τελικό, κάτι διάβαζα στα blog. Καλά, έχουμε διαβάσει τα τέρατα. Εμείς πολλές δεν λέμε. Ναι, ό,τι θέλει. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει προβλέψεις και μεγάλα λόγια κτλ. Εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα και τα σχολιάζουμε. Εδώ καημέρος θέλω να πει τον πόνο του, ήθελε κάποιος να τον προσέξει. Κάποιος λίγο να τον φροντίσει. Κοίτα, πώς κάθεται. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Όχι, μου λέει το σπασες. Το σπασες. Με κάτι τέτοιο σχολάτε όμως. Με κάτι τέτοιο σχολάτε. Όχι, εγώ θα εκνευριζόμουν. Τι, έλα. Στο 20ο. Όχι, αν ήταν έτσι, θα τη έλεγα χαλό. Θα τη έλεγα έχουν χτυπήσει. Δηλαδή. Μην κλάψεις κιόλας, θα τη έλεγα. Θα την ωριμόμουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είδες όμως τι έγινε. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, παιδιά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λίγο να βάλεις λίγο νερό, κάτι μπορείς να κάνεις. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αγάπη μου σου δείχνει ότι έχεις πάρει το πόδι. Μπορεί να μην έχουν φαρμακείο, αλλά έχουνε. Όχι, λέω ίδια για να βοηθήσει, αλλά μπορεί να βρέξει ένα πανί, μια κομπρέσα και ρόβα. Του είπε, βάλε λίγο νερό στο κεφάλι σου. Μα κοίταξε, πήγαινε φέρε, κάνε λίγο νερό να βάλει ο άνθρωπο. Είναι η γυναίκα, κατάλαβε. Βρέχει μια κομπρέσα και βάλει στο κεφάλι σου. Είναι και αυτή τραυματισμένη. Και τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν μπορεί να κουνηθεί. Αυτό είναι άμεσα τραυματισμένο όμω. Ένα κοντινό του Ντάνο θα το θέλαμε το δόντι. Η Σάρα επιβεβαιώνει γιατί έχουν πριστεί έτσι. Γιατί η ευρυδίκη έχει γίνει, είναι πριστημένη πάρα πολύ. Τα γυναικολογικά του είναι σε κατάσταση. Επίσης χρόνο κιόλας. Θέλει χρόνο για να φαντάζομαι επανέλθει. Λοιπόν, έχουμε χρήσει το Μάστορα. Ο Μάστορα.